بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذوك شانيك صلى الله كيريني كي أولوغيات والله نسونا ذاوفن تن تلفتو تو بروفيتي تن محمد صلى الله عليه وسلم مثلنا تو إسلام فيديو نمرو 3 تريتو فيديو كي θα δούμε το Ισλάμ ως την θρησκεία των προφητών και των απεσταλμένων. Το Ισλάμ είναι ο τρόπος ζωής, αυτό που πιστεύουμε εμείς οι μουσουλμάνοι και αυτό που καταγράφεται στην παράδοσή μας, είναι η φυσική πίστη του ανθρώπου που δόθηκε στον πρωτόπλαστο. Ήταν η πίστη, η θρησκεία, ο κώδικας ζωής όλων των προφητών και των απεσταλμένων του Δημιουργού. Κανένας προφήτης και απεσταλμένος δεν καλούσε τον λαό του στην λατρεία του προσώπου του, στη λατρεία αντικειμένων, στη λατρεία του έθνους, στη λατρεία των σοφών, στη λατρεία της κουλτούρας, της σημαίας, των Αγίων, της φύσης. Καλούσαν στη λατρεία του Δημιουργού και μόνο. Όλοι οι προφήτες, όλοι οι Απόστολοι. Ο κάθε προφήτης, ο κάθε Απόστολος του Δημιουργού είχε ως αποστολή να καλέσει τον λαό του στον αυθεντικό μονοθεϊσμό, στο Τεουχίδ, και να τους διδάξει να λατρέψουν τον Δημιουργό και όχι την Δημιουργία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να λατρέψουν τον Δημιουργό και όχι την Δημιουργία. Αυτό είναι το Ισλάμ και αυτή είναι η αλήθεια σύμφωνα με τον Αδάμ, τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Μωυσή, τον Ιησού, όλων των προφητών και απεσταλμένων. Καθώς αυτό ήρθε να διδάξει και ο τελευταίος προφήτης, ο Μουχάμμεντ, sallallahu alayhi wa sallam. Ειρήνη και ευλογία να συνοδεύει όλους τους προφήτες. Με αυτό το αγνό μήνυμα στάλθηκαν όλοι οι προφήτες και οι απεσταλμένοι, οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν μόνο στην Μέση Ανατολή και σε συγκεκριμένους ανθρώπους ή φυλές, όπως μας αφήνει την εντύπωση η Βίβλος, για παράδειγμα. Το Κοράνι αναφέρει ότι ο Δημιουργός έστειλε σε κάθε έθνος άτομα, έτσι ώστε να καλέσουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Ποιο είναι αυτό? Λατρέψτε μόνο αυτόν που σας έπλασε και όχι την Δημιουργία, έτσι ώστε να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία, η παραμικρή δικαιολογία, η παραμικρή αδικία. Όπως λέει και ο Allah subhanahu wa ta'ala στο Κοράνι, وَلَقَدْ بَعَثْنَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنَّ عَبُدَ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Στο Σούρα την Νέχελ διαβάζουμε και πράγματι στείλαμε σε κάθε έθνος έναν Απόστολο λέγοντας «Λατρέψτε τον Αλλά και απομακρυνθείτε από τον Ταγούτ». Και ποιος είναι ο Ταγούτ ή τι είναι το Ταγούτ? Είναι η ιδωλολατρεία, ο παγανισμός, ο πολυθεϊσμός σε κάθε μορφή τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το Ισλάμ δεν είναι μία καινούργια θρησκεία όπως παρουσιάζεται πολλές φορές. Ένα καινούργιο θρήσκευμα που επινοήθηκε σε ένα συγκεκριμένο αιώνα στην Αραβία από κάποιον Άραβα, αλλά είναι η αναδιατύπωση της αλήθειας και η διόρθωση σε θέματα θεολογίας και δογματικής που έπεσαν στην πλάνη διάφορες θρησκείες και φιλόσοφοι. Κοιτώντας τις βασικές αρχές του Κορανίου και διαβάζοντας μερικά από τα διδάγματα του προφήτη Μουχάμμεντ sallallahu alaihi wasallam, καταλαβαίνουμε ότι το Ισλάμ δεν ισχυρίζεται ότι είναι μια καινούργια πίστη, μια καινούργια ιδεολογία, αλλά η συνέχεια του μηνύματος. Η συνέχεια του θεϊκού μηνύματος. Η συνέχεια του μηνύματος του Θεού που έφεραν όλοι οι προφήτες στους λαούς τους. Και το Κοράνι λέει χαρακτηριστικά, νομοθέτησε για εσάς την ίδια θρησκεία που είχες στήσει στον Νόε και που σου την έχουμε στείλει εμπνέοντας εσένα, που έχουμε συστήσει στον Αβραάμ, στον Μωυσή, στον Ιησού. Ποια είναι αυτή η θρησκεία? Να είστε σταθεροί και να μην χωρίζεστε, να μην χωριστείτε σε αιρέσεις. Και για αυτούς που αποδίδουν συνεταίρους, σε αυτούς δηλαδή που διαπράττουν πολυθεϊσμό, ιδωλολατρία, παγανισμό, πολύ σκληρός είναι ο δρόμος στον οποίο τους προσκαλείται. Και ο Αλλάχ διαλέγει για τον εαυτό του όποιον θέλει και οδηγεί στον εαυτό του εκείνον που μετανοεί. Και διαβάζουμε σε ένα άλλο εδάφιο επίσης που λέει ο ύψιστος, και θυμίσου που πήραμε από τους προφήτες τις συμφωνίες τους. Και από εσένα, και εννοεί τον προφήτη μας, Άλια Σαλάτου Ασσαλάμ, και από τον Νόε και τον Αβραάμ και τον Μωυσή και τον Ιησού, τον Υιό της Μαρίας, και πήραμε από αυτούς μια σοβαρή συμφωνία. Ποια ήταν αυτή η συμφωνία? Η λατρεία σε έναν και μοναδικό Θεό. Και διαβάζουμε επίσης στην Σούρα Αλ-Μπακρα να δηλώσετε, να πείτε, πιστέψαμε στον Αλλά και σε ό,τι αποκάλυψε σε εμάς. Και στον Αβραάμ
Ισμαήλ, Ισαάκ, Ιακώβ και στις φυλές, και σε ό,τι δόθηκε στον Μωυσή, στον Ιησού, και σε ό,τι δόθηκε σε όλους τους προφήτες από τον Κύριό τους. Δεν κάνουμε καμία διάκριση ανάμεσα σε οποιονδήποτε από αυτούς και εμείς σε αυτόν υποταχτήκαμε. Ο Ιησούς ποτέ δεν δίδαξε και ποτέ δεν ανέφερε τη λέξη χριστιανισμός. Ο Μωυσής ποτέ δεν δίδαξε και δεν ανέφερε τη λέξη Ιουδαϊσμός. Και οι δυο τους δίδαξαν να λατρεύουμε και να υπακούμε τον έναν και μοναδικό Θεό, τον ύψιστο. Δίδαξε την αφοσίωση, δίδαξαν μάλλον όλοι τους την αφοσίωση που οφείλουμε να έχουμε σαν άνθρωποι στον Δημιουργό μας, και αυτό ακριβώς σημαίνει Ισλάμ. Ελ-Ιστισλάμου λιλάβι τεουχίντ, όπως είχαμε πει και στο πρώτο βίντεο. Μια λέξη που δεν συνδέεται με κανένα όνομα προφήτη, ανθρώπου, ιδεολογίας, μια λέξη που τονίζει τόσο γλωσσολογικά όσο και θεολογικά το αυθεντικό, το ορθόδοξο μήνυμα, την αυθεντική διδασκαλία όχι μόνο του Ιησού, αλλά και όλων των προφήτων και απεσταλμένων του Θεού. Ειρήνη και ευλογία σε όλους. Συνεπώς ο Ιησούς και όλοι οι προφήτες ήταν μουσουλμάνοι, μουσλιμίν με την έννοια της λέξης και όχι με την έννοια της ταμπέλας, και δίδαξαν το Ισλάμ. Τι είναι Ισλάμ? Η υποταγή του ανθρώπου στον Δημιουργό του. Η υποταγή του ανθρώπου στον Δημιουργό του. Το Ισλάμ και ο μουσουλμάνος δεν εμφανίστηκαν πριν 1400 χρόνια, ούτε πρόκειται για μια επινόηση. Είναι η θρησκεία, η πίστη, ο τρόπος ζωής όλων των προφητών. Όλοι οι προφήτες είναι αδέλφια και οι μητέρες τους είναι διαφορετικές, όπως διαβάζουμε σε αυθεντικό χαντίθ στη συλλογή του Ιμάμ Μπουχάρι. Οι προφήτες είναι αδέλφια, μπορεί να έχουν διαφορετικές μητέρες, αλλά η θρησκεία τους είναι μία. Ο Σαλλαλλάχου Βασέλλαμ, ο Μπάρικα Άλλα Ναμπίνα Μουχάμμαντ.